Σήμερα λοιπόν για το τι, πώς ακτινογραφεί ο ίδιος με τη δική του οπτική τις εξελίξεις στη Γαλλία και το τι αυτό σημαίνει για τον ευρωπαϊκό χώρο και τη μεγάλη κουβέντα, φιλοξενούμε τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και υποψήφιος διδάκτορας γεωπολιτικής, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Καλημέρα κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω αρχικώς, πριν μου πείτε για τη Γαλλία, να μου πείτε αυτό το γενικευμένο κρισιακό κλίμα που επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη, όχι ότι στην Αμερική είναι καλύτερα ή στην Ανατολική Ευρώπη ή στην Ευρασία ή στην Ασία, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Καταραίει, ας πούμε, η φούσκα των ακινήτων στην Κίνα, μαθαίνω τώρα. Όμως αυτό το κλίμα, κατά τη γνώμη σας, είναι ένα κλίμα απότοκος του νέου που έρχεται έτσι απλά, ή είναι ένα κλίμα που μπορεί να οδηγήσει σε συνολικότερες καταστροφές? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε να προβλέψουμε συνολικά το μέλλον, διότι υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόντες με τόσο διαφορετικά συμφέροντα, ετερογωνία των σκοπών, το λέγαμε στην κλασική φιλοσοφία παλαιότερα, που δεν μπορεί με ακρίβεια κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει. Όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορα κοινά σε όλη τη Σκακέρα, έτσι, σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλη την Ιδρόγειο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πλέον τα απαιτούμενα χρήματα, ούτως ώστε όχι να διαβιώσουν, να διαβιούν σωστά και να διαβιούν με αξιοπρέπεια, αλλά πλέον βλέπουμε ότι έρχεται σιγά σιγά και επισιτιστική κρίση. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι λογικό να συμπαρασύρει όλον τον κόσμο και θα συμπαρασύρει και την Ασία σε κάποια στιγμή, διότι εάν πεινάσει η Δύση, θα πεινάσει και η Ασία. Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Τώρα, εάν αυτή η προσφορά και η ζήτηση αντιστραφεί, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να προσφέρει η Δύση και να ζητά η Ασία, αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη συζήτηση, την οποία δεν ξέρουμε ακόμα αν θα την κάνουμε, διότι θα εξαρτηθεί καταρχάς από το ποιοι θα είναι οι ηγέτες της Δύσεως και πώς θα ερμηνεύσουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν στο μέλλον. Επομένως, δεν είναι εύκολο να σας το απαντήσω, όμως οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν και από την τεχνολογία, θέλω να σας θυμίσω ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους μας λένε οι κυβερνώντες στην Δύση ότι πρέπει να επιτραπεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα το μεταναστευτικό και οι μαζικές ροές πληθυσμών που κατευθύνονται προς δυσμάς, είναι για να υπάρξουν εργατικά χέρια. Η νέα τεχνολογική επανάσταση η οποία έρχεται, ιδίως στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, θα αντικαταστήσει πάρα πολλά εργατικά χέρια και θα αντικαταστήσει από οδηγούς αυτοκινήτων μέχρι καλλιεργητές στα χωράφια. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι όλοι έχουν έρθει εδώ στη Δύση για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη ευκαιρία, τι θα κάνουνε? Και δεύτερον, τα μεσαία στρώματα και τα μικρομεσαία στρώματα των γηγενών της Δύσεως είναι επίσης απορίας άξιων τι θα κάνουνε. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντησή σας, όμως προβλέπω δυστυχώς δύσκολους καιρούς, κύριε Σαχίνη. Πολύ δύσκολους. Οι οποίοι καιροί δομούν συλλογικές ταυτότητες που θα περνάνε τα εθνικά σύνορα. Σαφές πως το συνδέσατε. Αλλά κύριε Καλυβιώτη, προστίθεστε δυστυχώς στο παλμαρέ, δεν το λέω για σας, όχι των καλών μαντάτων, και πώς αλλιώς, η αλήθεια πρέπει να ακουστεί. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και επιμένουμε εδώ συχνότητα ότι δεν μπορεί να τυρβάζουν τώρα περί άλλων ποιος είναι υποψήφιος και πού είναι πρώτα να μας πούνε με ποιες πολιτικές θα πάνε στον κόσμο, όχι να τον ανακουφίσουν. Η χώρα αυτή, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, έτσι θα πάω στη Γαλλία, η χώρα αυτή έχει μία φύγη στο τελευταίο διάστημα από ηθήνοντες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, ότι εμείς είμαστε μία μικρή οικονομία, όχι μία μεγάλη βιομηχανική χώρα. Κατά συνέπεια, η κρίση θα είναι, προσέξτε τη διατύπωση, πολύ πιο ήπια από το ότι θα αντιμετωπίσει ο βιομηχανικός Βόρας, διότι οι εξαρτήσεις μας είναι άλλης κλίμακας, π.χ. στην ενέργεια. Το συμμερίζεστε? Συγγνώμη που θα το πω έτσι, με αυτόν τον
αγοραίο τρόπο, αλλά αυτά είναι σαν χλαμάρες. Έτσι, αυτό που λένε, όχι εσείς φυσικά, δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό. Μη οι βιομηχανικές χώρες, καταρχάς, έχουν μεγαλύτερη αυτάρκεια. Έτσι, διότι και να συγκλονιστεί ο κόσμος, μπορούν να παράγουν οι βιομηχανικές και αγροτικές βέβαια χώρες μαζί, να παράγουν και να μπορούν να επιβιώσουν ανεξάρτητα από το όλο, από την όλη οικονομική κρίση η οποία βλέπουμε να προκύπτει. Ενεργειακά δε, αυτό το οποίο λέγεται στην Ελλάδα είναι σαφέστατα λάθος, διότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει προβλέψει ότι αναβάλλοντας συνέχεια την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, οι οποίοι είναι δικοί μας, έτσι, και λέγοντας ότι η χώρα θα γίνει κόλπος του Μεξικού, δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει κόλπος του Μεξικού, εκτός βέβαια ότι αυτό σηματοδοτεί λάθος μηνύματα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ήθελαν να έρθουν εδώ πέρα για να εξορύξουμε τους υδρογονάνθρακες και να εκμεταλλευτούν φυσικά προς όφελός τους και αυτές την εξόρυξη, δεν δίνουν τη δυνατότητα στον ελληνικό πληθυσμό να έχει φτηνή ενέργεια και βλέπετε τα αποτελέσματα σήμερα, όπου πάρα πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Στην Ελλάδα διατρέχουμε αυτή τη στιγμή πολλές κρίσεις. Η μία είναι η ενεργειακή. Η δεύτερη κρίση είναι η επισιτιστική, η στεγαστική, με συγχωρείτε, για την οποία κανένας δεν μιλάει. Είναι τρομερό ότι κανένας δεν μιλάει για την στεγαστική κρίση. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Έχετε δίκιο. Γιατί δεν μιλάει κανένας για τη στεγαστική κρίση? Η Golden Visa, η οποία δινόταν τόσα χρόνια σε ξένους, δεν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να μπει κάποιος έλεγχος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάποιος έλεγχος. Δεν λέω να τις καταργήσουμε, δεν λέω να πάμε σε κρατικού και κρατικίστικου τύπου οικονομίες, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πόσο γηγενής πληθυσμός θα μπορεί να επιβιώσει. Εκτός εάν θέλουμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες ενοικιαστές, ούτως ώστε να ζουν σε μικρά σπίτια τύπου άλλων Μητροπόλεων της Δύσεως, και να μην μπορούν να ζουν μια ποιοτική ζωή, την οποία ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι η Ελλάδα προσφέρει ως αντίτιμο, ας πούμε, των πολλών χρημάτων που προσφέρουν άλλες δυτικές χώρες. Και αυτό είναι ένας ολιστικός τρόπος αντίληψης της ζωής. Άρα λοιπόν αυτά είναι αντιφάσεις οι οποίες δεν γεφυρώνονται, όσο και αν υπάρχει κυρίαρχο αφήγημα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε για την πατρίδα μας, και καλώς ξεκινήσαμε έτσι από το μεγάλο κάδρο, είναι μια συζήτηση που έχει τραβήξει πολύ περισσότερο, τραβά, στη Γαλλία. Και γίνεται ανοιχτά, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω παρακολουθήσει και την αρθρογραφία σας. Παρά το ότι πιστεύουμε, γίνεται ανοιχτά. Ναι, υπάρχει αυτό που λένε η ελεγχόμενη πληροφόρηση, όμως η Γαλλία έχει μια κουλτούρα και στα μέσα της, που μπορείς να δεις όλες μα όλες τις απόψεις. Αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Αυτή η κουβέντα πιστεύετε ότι μέτρησε πολύ στις επιλογές του εκλογικού σώματος, που πρώτη είναι η αποχή, δεύτερη είναι το ψαλίδισμα πια της αυτοδυναμίας, δεν υπάρχει, του Μακρόν. Τρίτον είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση που είναι ένα μέτωπο, ας το πούμε, κέντρο αριστερό-αριστερό. Τέταρτον είναι η εντυπωσιακή άνοδος του κόμματος της κυρίας Λεπέν από 5 βουλευτές αυτές 89, και πέμπτον είναι ότι τα νιάτα έχουν μία σχάση στο πώς συμπεριφέρονται εκλογικά σε σχέση με τα γυρατιά. Λοιπόν, θέσατε πολλά θέματα στο τραπέζι. Εγώ θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω κάποια bullet points, όπως λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ψήφος στο Μακρόν. Αυτό που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται είναι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών που είχαμε συζητήσει και μαζί. Δηλαδή ότι ναι μεν δώσανε την προεδρία στον Μακρόν, αλλά από εκεί και πέρα ήθελαν να του ψαλιδίσουν οι ψηφοφόροι τις εξουσίες του. Όπως και συνέβη στις πρώτες εκλογές λοιπόν, ήταν μια ψήφος κατά του Μακρόν. Επανεξελέγει πρόεδρος, αλλά περιέκοψαν τις εξουσίες, είτε δια της αποχής, είτε ψηφίζοντας υπέρ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης αριστερά και δεξιά. Η ισχύς του κέντρου, που του χάρισε την απόλυτη πλειοψηφία το 17,
αυτή τη φορά δεν του έδωσε αυτά που πρόσμενε, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρίση της Μάργαρετ Θάτσερ ότι το να στέκεσαι στη μέση του δρόμου είναι πολύ επικίνδυνο, διότι ενδέχεται να χτυπηθείς και από τα δύο ρεύματα της κίνησης. Λοιπόν, όσον αφορά το ζήτημα της αποχής, το 54% απήχε. Έχουμε δηλαδή τη χαμηλότερη συμμετοχή από το 1958. Όμως, η κλισέ έκφραση «κέρδισε η αποχή» έχει μικρή αναλυτική αξία και κυρότητα. Η αποχή πλέον στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες είναι καθαρή πολιτική στάση. Υπάρχει πάντοτε ένα συγκεκριμένο μέρος του εκλογικού σώματος που δεν ψηφίζει, διότι δεν το εκφράζει εν συνόλο το πολιτικό σύστημα. Όταν η αποχή όμως είναι τόσο μεγάλη, αυτό σηματοδοτεί πρώτον ένα σοβαρό πρόβλημα στα θεμέλια της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος και δεύτερον σαφή καταδίκη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Άρα επαναλαμβάνω, είναι μια καθαρή πολιτική στάση. Επιμέρους, για να κλείσω την εισαγωγή, έπαιξαν ρόλο δύο πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στα μέσα, ειδικά τα ελληνικά. Πρώτον, 28 Μαΐου του 2022. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Είχαμε την ημέρα του τελικού του Champions League. Α, εννοείται τα επεισόδια, ε? Βεβαίως. Αυτό λοιπόν από τους Γάλλους θεωρήθηκε εθνική ταπείνωση, πρώτον για την εικόνα της χώρας προς τα έξω και δεύτερον η επακόλουθη προσπάθεια της κυβέρνησης να κατηγορήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ. Α, που προσπάθησα. Λέτε αυτή την ιστορία με τον υπουργό που αναμίχθηκε η πρωθυπουργός και είπαν ότι φταίνει η χούλιγκαν που προσπαθούσαν με τζάμπα τρόπο να μπουν μέσα. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όμως προσέξτε πως συνδέεται με το κάδρο στη Γαλλία. Υπάρχει μια γενικότερη ανομία που επικρατεί στη Γαλλία και ιδίως σε μερικά προάστια του Παρισίου είναι μια διαρκής κατάσταση η οποία δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή εν πάση περιπτώσει από τους Γάλλους. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα σε αυτήν την όλη κατάσταση, λυπάμαι που θα το πω αλλά μου αρέσει να λέω την αλήθεια, σε αυτές τις περιοχές του Παρισίου που συμβαίνουν αυτά έχουμε επικράτηση σε ένα μεγάλο βαθμό διαφόρων μορφών του Ισλάμ και ιδίως του ακραίου Ισλάμ. Έτσι, αυτά πρέπει να τα λέμε για να ξέρουμε τι θα συμβεί και στο μέλλον. Καλά, δεν τα λέτε εσείς, τα λέει ο ίδιος ο Μακρόν, με συγχωρείτε, για να το θυμίσω. Εντάξει, το τι κάνει είναι άλλο. Είμαστε στην Ελλάδα, άμα το λες αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι, δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, είναι μια πραγματικότητα. Ακραίοι υπάρχουν παντού άλλωστε, τώρα αν εκεί υπάρχει... Συμφωνώ μαζί. Ναι, ναι. Ελάτε. Λοιπόν, και βέβαια το ζήτημα της ακρίβειας, έτσι, το οποίο όπως αναφέραμε στην αρχή, η ακρίβεια υπάρχει και στη Γαλλία, δηλαδή την μπαγκέτα την αγοράζει ακριβότερα πλέον, έτσι. Και φυσικά στην ακρίβεια αυτή συνετέλεσε και το αποτέλεσμα των κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία. Ο Μακρόν προσπάθησε να λανσάρει μια εικόνα ηγετική στη διαχείριση του πολέμου, ως διαμεσολαβητής της Δύσης. Αλλά από ό,τι έδειξε η κάλπη, απέτυχε. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, δηλαδή τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχουμε μια περαιτέρω απόδειξη μιας μετατόπισης προς τα δεξιά. Προσέξτε, λέω, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση τώρα είναι η αριστερά, η ενωμένη αριστερά, έτσι. Αλλά η δεξιά εν συνόλο έλαβε περισσότερες ψήφους από την αριστερά. Υπάρχουν περίπου 160 ένδρες για τους Les Republicans, δηλαδή το παραδοσιακό κεντροδεξιό, ας πούμε, γκολικό κόμμα και το Rassemble National της κυρίας Λεπέν και διάφοροι δεξιοί συνολικά. Έναντι 153 για το ΝΟΥΠ, το οποίο είναι η Ενωμένη Αριστερά και άλλους αριστερούς βουλευτές. Άρα έχουμε για πρώτη φορά ή μάλλον για πρώτη φορά έχουμε μετά από καιρό μία επικράτηση στο σύνολο της δεξιάς. Άρα αυτό σηματοδοτεί κάτι, θέλει να μας πει κάτι το εκλογικό κοινό στη Γαλλία, το οποίο βέβαια δεν το αντιλαμβάνονται και δεν το αντιλαμβάνονται περισσότερο οι Republicans, οι οποίοι είναι κεντροδεξιά, που όπως φαίνεται σκέφτεται να συνεργαστεί με τον Μακρόν, βέβαια όχι επισήμως, αλλά θα το δούμε αν θέλετε συνέχεια αυτό. Ποια είναι τα σενάρια δηλαδή, το τι θα γίνει, γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε το ένα κομμάτι είναι η ανομία. Το άλλο κομμάτι που είναι βασικό και για τους Γάλλους, έχουν πολύ έτσι έντονα αντανακλαστικά σε αυτό το ζήτημα, είναι η οικονομία.
πόσο μέτρησε, γιατί η ενεργειακή κρίση εδώ είναι έτη περαιτέρω, αλλά είναι παντού. Και η Γαλλία μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της ενεργειακής, να το πω έτσι, λιγότερο εξάρτησης, όχι ότι δεν είχε και εξαρτήσεις, λόγω της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών της, όμως υπήρξε ένα ολόκληρο κίνημα, τα κίτρινα γυλαίκα, που υπενθυμίζω για σας, για τους ακρατές, ξεκίνησαν όταν ο Μακρόν αποφάσισε ότι αποφάσισε στα κυκλοφοριακά μέτρα, αυξάνοντας τις τιμές, και οι εργαζόμενοι που έπρεπε από το περιφέρεια του Παρισιού στο κέντρο να μεταβούν και να φύγουν, είδαν ότι είναι δυσβάστακτο και την ίδια ώρα μέσα μαζικής μεταφοράς υποτυπώδη. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, ασχέτως πώς αυτά μέτρησαν. Αυτά έχουν μετρήσει εν συνόλο και φαίνονται στην αποχή. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση του εκλογικού σώματος, διότι αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέτε, έτσι ξεκίνησε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Όμως βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κινήματος πάει προς τον Μελανσόν, ο οποίος έχει ακραίες οικολογίστικες θέσεις μέσα, οι οποίες βέβαια κατευθύνονται εναντίον των υδρογόνων ανθράκων, εναντίον, δηλαδή ως μεταβατικό κάψιμο κτλ. Άρα υπό αυτή την ένα ψηφίζοντας Μελανσόν, οι ψηφοφόροι ας πούμε θεραπεύουν το σύμπτωμα ας πούμε, χωρίς να θεραπεύουν την αιτία, που η αιτία είναι η γενικότερη άρνηση όλης της συστημικής Ευρώπης να κατευθυνθεί προς τη μετάβαση, δηλαδή ότι πρέπει να κάψουμε ορυκτά καύσιμα, είτε είναι αυτό πετρέλαιο είτε είναι φυσικό αέριο, για την επόμενη δεκαετία, ούτως ώστε να μην εξουδετερώσουμε οικονομικά τους ανθρώπους, και μετά φυσικά να πάμε στην πράσινη ενέργεια, η οποία είναι επιθυμητή και είναι βέβαια ιδεατή. Όμως βλέπετε ότι υπάρχει μια αντίφαση του εκλογικού σώματος σε αυτό όσον αφορά το ενεργειακό, έτσι, γιατί όσον αφορά το οικονομικό, δηλαδή το αποτέλεσμα της ακρίβειας που έρχεται στα σπίτια του μέσου Γάλλου, ιδίως των εργατών, οι οποίοι ψηφίζουν κατά κύριο λόγο Λεπέν, έτσι. Αυτό έδειξε η αποτύπωση, η ακτινογραφία, που μάλιστα σήμερα έχει μια εντυπωσιακή ακτινογραφία της όλης κατάστασης, μια εφημερίδα στο Παρίσι και το France 24. Αυτό λέει, ότι η κατηγορία των εργαζομένων κατά πλειοψηφία κινήθηκε προς τις δυνάμεις κυρίας Λεπέν. Σίγουρα, οι εργάτες ειδικά. Απλά θέλω να σας πω κάτι, το οποίο θέλω να το παρατηρήσετε αν έχετε την καλοσύνη. Ο Μελανσόν, δηλαδή η παράταξη, ας πούμε, η ενωμένη υπό τον Μελανσόν, όπως σας είπα, πήρε 153 έδρες. Ωραία. Μάλιστα. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι ενώθηκαν οι άνθρωποι του Μελανσόν, οι οικολόγοι, οι σοσιαλιστές, έτσι, οι πράσινοι κτλ. Αυτοί λοιπόν όλοι ενώθηκαν. Δηλαδή είδανε ότι υπήρχε ενιαίο διακύβευμα. Οι Les Républicains, η κεντροδεξιά δηλαδή, δεν βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπουν οι σοσιαλιστές. Δηλαδή αρνείται να δεχθεί ότι βρίσκεται στο όλον της δεξιάς το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε γιατί συμβαίνει. Διότι αυτά τα οποία λέει η κυρία Λεπέν, έτσι, ιδίως πλέον με την πλήρη εκαθάριση του κόμματός της από πρώην ακραία στοιχεία, έτσι, είναι πράγματα τα οποία έλεγε ο στρατηγός Ντεγκόλ πριν από τόσα χρόνια, όσα έχουν περάσει από τα 70 και μετά. Γιατί λοιπόν η κεντροδεξιά δεν δέχεται να συμμαχήσει με την κυρία Λεπέν? Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να το αντιμετωπίζουν πλέον όλες οι χώρες της Δύσεως. Πιθανώς θα συμβεί και στην Ελλάδα, διότι εάν ευσταθούν οι προβλέψεις για τις δημοσκοπήσεις, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πιθανώς θα έχουμε από 2 έως 3 κόμματα. Έτσι, τώρα δεν βάζω μέσα τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος έχει ποινικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα βλέπουμε μία μη αποδοχή της πραγματικότητας και των αναγκών των πολιτών της Ευρώπης απέναντι στο μεταναστευτικό και απέναντι στην ολοένα και αυξημένη βούληση των ελίτ να πάμε προς παγκοσμιοποίηση. Και τα κεντροδεξιά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τα
δεξιά κόμματα κάθετο συντηρητικά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε και να την αναλύσουμε γιατί συμβαίνει. Μου στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος ακροατής ακούγοντάς σας. Λέει, κύριε Καλυβιώτη, θέλω, με συγχωρείτε, λέει, πολύ καλή ανάλυση σας. Σε άλλα συμφωνώ, σε άλλα όχι. Όμως θέλω να πάω λίγο πίσω. Είπατε ότι πια ο υποσιτισμός, η φτώχεια, η ακρίβεια και οι δύσκολες μέρες είναι και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και έτσι είναι. Πώς το εξηγείτε εσείς, λέει, ότι την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα πλάνο, μια στρατηγική, στέλνει άλλα 9,5 δις στην Ουκρανία, που ναι, να τη βοηθήσουμε, αλλά εδώ εμείς καταραίουμε. Λοιπόν, γρήγορη απάντηση για να μην φύγουμε από το κύριο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μαστίζεται από την λεγόμενη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Έτσι, η οποία δυστυχώς αντανακλά τις βουλήσεις των εθνικών κυβερνήσεων και δεν υπάρχει ένα συνεκτικό όλων. Και δεν θα υπάρξει, κύριε Σαχίνη, ποτέ ένα συνεκτικό όλων. Διότι η αλήθεια είναι ότι η ρεαλιστική σχολή σκέψεως προτείνει αυτό που είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι όταν έχεις εθνικράτη τα οποία έρχονται από μακριά, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για 5, 10, 100 χρόνια, η Ελλάδα είναι χιλιάδες χρόνια έθνος, η Ιταλία επίσης είναι εκατοντάδες. Άρα λοιπόν όταν έχεις τέτοια έθνη, το να προσπαθείς με κάθε τρόπο να διασκορπίσεις την εθνική του ταυτότητα λέγοντας ότι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ιακημίδης, ο οποίος λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει ένα μεταεθνικό, μια μεταεθνική πραγματικότητα ενός κόσμου ο οποίος ανατέλει. Δεν έχουν ευδοκιμήσει αυτές οι προβλέψεις. Είναι περισσότερο wishful thinking. Και έτσι είναι. Επιστρέψτε σας παρακαλώ στην Γαλλία. Πάμε λίγο στα σενάρια. Με βάση αυτό που περιγράφετε, εκτιμάτε ότι θα πάει σε ένα κοινοβούλιο που είναι πρώτος, να μην το ξεχνάμε αυτό, πρώτη δύναμη είναι ο Μακρόν, όπου θα συγκεντρώνει στις κρίσιμες ψηφοφορίες συμμαχίες από τους Ρεπουμπλικανούς περισσότερο? Πώς θα λειτουργήσει αυτό? Θα πάει σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας? Μπορεί μετά την πρόταση Μομφής, που ενδεχομένως να την επιδιώκει και ο Μακρόν για να μετρήσει δυνάμεις, αυτή που λέει ότι θα κάνει η Ενωμένη Αριστερά, σε ένα χρόνο να έχουμε εκλογές? Θέλω να το κλείσετε γρήγορα για να μου πείτε τις προεκτάσεις μετά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυτή τη κατάσταση. Λοιπόν, ήδη κάτι πενικτή. Πρώτα απ' όλα, η βούληση της αριστεράς να προσφύγει σε πιθανή πρόταση της πιστείας, η οποία μάλλον θα κατατεθεί στις 5 Ιουλίου, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δείχνει μια αντιθεσμικότητα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να προβούμε σε πρόταση της πιστείας όταν η Γαλλία πρέπει να κυβερνηθεί. Έτσι, όπως το αντίστοιχο θα έλεγα και για την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το πώς είναι εύκολο να λέμε ότι αυτή η αριστερά δεν είναι ακροαριστερά αλλά είναι αριστερά, και αντιστοίχως η Λεπέν, η οποία είναι υπέρ της θεσμικής συγκρότησης του κοινοβουλίου, είναι ακροδεξιά, κατά τη γνώμη μου δείχνει τις αντιφάσεις του συστήματος. Θέλω να το λέω αυτό διότι είναι κατά τη γνώμη μου πραγματικότητα. Άρα θα πάμε 5 Ιουλίου πιθανώς σε πρόταση Μομφής. Πρώτο. Το δεύτερο, το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικένς με τις 61 έδρες θα μπορούσε να δώσει στο Μακρόν την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται, αλλά το κόμμα είναι διστακτικό. Ο Ζακόμπ επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και ότι θα παραμείνουν στην αντιπολίτευση. Όμως, ανώτερα στελέχη του κόμματος έχουν ταχθεί εδώ και εβδομάδες υπέρ μια συμφωνία με τον Μακρόν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για συνεργασία, αλλά η κεντροδεξιά θα είναι εξαιρετικά απαιτητική στα ανταλλάγματα τα οποία θα ζητήσει, όποια και αν είναι αυτά. Οι Ρεπουμπλικένς λοιπόν βρίσκονται στο δίλημα εάν με τη συμμετοχή τους θα μπορούσαν ίσως να ξαναχτίσουν τη δύναμή τους πάνω στην αδυναμία του Μακρόν. Προσέξτε τι σας λέω. Αυτό είναι, γι' αυτό συνεργάζονται λοιπόν τώρα με τη Λεπέν. Διότι πιστεύουν ότι θα μπορούν να ξαναπάρουν το κέντρο και την κεντροαριστερά ή ένα μέρος της κεντροαριστεράς την οποία έχει ο Μακρόν, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ξανά ένα μεγάλο κόμμα. Αυτό είναι το όλο ζήτημα και θέλουν να διεισδύσουν. Όμως υπάρχει και ένα τελευταίο σενάριο, το οποίο είναι το εξής, ότι οι Ρεπουμπλικένς δεν θα δεχτούν να συνεργαστούν με τον Μακρόν, το οποίο φυσικά πιθανώς θα οδηγήσει ένα χρόνο αργότερα σε εκλογές, και να αναζητήσει είτε από δεξιά είτε από αριστερά κρίσιμους βουλευτές για να περνάει νομοσχέδια, και φυσικά να διαπραγματεύεται σε κάθε νομοσχέδιο είτε με την αριστερά είτε με τη Λεπέν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο σενάριο για τη Γαλλία, γιατί σημαίνει
όχι ακυβερνησία ακριβώς, αλλά μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη διακυβέρνηση των Μακρόν, με ορίζοντα δηλαδή βραχυχρόνιο και δεν ξέρω πόσο μπορεί να επιβιώσει από αυτό. Μάλιστα. Ίσως γι' αυτό και κάποιοι στην Ευρώπη πια αναζητούν σταθερά, το άκουσα αυτό, το Μάριο Ντράγκη. Σου λέει ο Μακρόν έχει προβλήματα, για να δούμε ο Ντράγκη. Ή αυτό ας το κρατήσουμε πίσω, εννοώ προς το ρόλο. Θέλω να πείτε μια κουβέντα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη? Λοιπόν, κατά την γνώμη μου, αυτό που σας, που είχα πει και την προηγούμενη φορά, είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βρεθεί με αλλαγές, έτσι, δηλαδή εννοώ υπό την έννοια όσον αφορά την αμυντική ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, έτσι. Όμως η ακυβερνησία δεν θα βοηθήσει τη Γαλλία να έχει γρήγορα αντανακλαστικά, έτσι. Όμως το γαλλικό κράτος, έτσι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι του γαλλικού κράτους, οι οποίοι θεωρούν αυτούς θεματοφύλακες του έθνους έναντι των πολιτικών, έτσι, γιατί έχει σημασία και αυτό, έχει συνέπεια και συνέχεια, και πιστεύω ότι τα κοινά συμφέροντα Γαλλίας και Ελλάδος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη, είναι ευθυγραμμισμένα. Έτσι. Αλλά όμως, έχουμε το ζήτημα στη ρωσοκρανική κρίση. Πρέπει να δούμε πώς θα λήξει αυτό. Ο Μακρόν έχει ένα ντεγκολικό όραμα. Είναι ο μόνος που έχει πει στην Ευρώπη ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να ταπεινωθεί στο τέλος του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπε το 19, ότι πρέπει να βγάλουμε τη Ρωσία από το κρύο. Δηλαδή, θέλει να συνάψει μια νέα γεωστρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία, η οποία αυτή η στρατηγική συμφωνία πιθανώς θα εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή θα έχουμε Γαλλία, Ρωσία, Ελλάδα, ΗΠΑ, βλέποντας ο Μακρόν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που έρχονται θα έχουμε πλήρη ανατροπή των δημοκρατικών, έτσι, δηλαδή επανέρχονται οι ρεπουμπλικανοί, όπως όλα δείχνουν, και συνιστότητα του Τραμπ, η οποία επικρατεί απόλυτα, έτσι, δεν υπάρχει. Και πάει η κυρία Πελόζη, όπως φαίνεται, στην Καλιφόρνια, μάλιστα. Ναι, πάει να ξεκουραστεί στην Καλιφόρνια, στην ιδιωτική της βίλα, διότι έξω από την Καλιφόρνια που επικρατούν οι δημοκρατικοί τόσα χρόνια υπάρχει πλήρης ανομία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σημασία όμως είναι ότι επανέρχεται πιθανώς το δόγμα Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, που σημαίνει τι? Ότι η Αμερική δεν θα παρεμβαίνει ενεργώς σε πολέμους, όπως συμβαίνει τώρα με το ζήτημα της Ουκρανίας και τη Ρωσία, όπως είναι η πάγια πολιτική των δημοκρατικών. Κάποιοι, δεν το λέω εγώ, κάποιοι αναλυτές εξωτερικοί λένε το Δημοκρατικό Κόμμα The War Party, το κόμμα του πολέμου, όχι εγώ, επαναλαμβάνω, αναλυτές. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπει λοιπόν ο Μακρόν είναι ότι ο Τραμπ έχει την ίδια θέση με αυτό του Κίσιγκερ, ότι η Δύση δεν πρέπει να αφήσει τη Ρωσία να πέσει στην αγκαλιά της Κίνας. Τι είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια? Είχε δημιουργηθεί ένας άξονας Γερμανίας, Ρωσίας, Κίνας, έτσι, και διαμέσου της Τουρκίας ήταν το περιφερειακό state. Τώρα πιθανώς ο Μακρόν βλέπει ότι πρέπει να έχουμε ένα σχήμα ΗΠΑ Γαλλίας Ρωσίας με ενδιάμεσο κράτος στην Ελλάδα. Άρα, εάν εμείς μπορέσουμε να δούμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να παίξουμε πιο έξυπνα στα των αμερικανικών πραγμάτων και όχι όπως στελέχη της κυβέρνησης που είχαν πει μετά την εκλογή Τραμπ ότι it's the end of the world as we know it, όπως είχε πει ο κύριος Κουμουτσάκος όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ παραθέτοντας στίχους στον R.E.M. του συγκροτήματος, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από την όλη κατάσταση. Εμάς μας συμφέρει ο Μακρόν να τα βρει με τους Ρεπουμπλικάνους, με την κεντροδεξιά, για να έχουμε μια σταθερότητα στη Γαλλία, ούτως ώστε να συνεχιστεί η εξωτερική πολιτική την οποία έχει εφαρμόσει ο Μακρόν. Παρά τα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι όποιος και να ήταν στην ηγεσία της Γαλλίας, ακόμα και η αριστερά, σε αναγκάζει ο κόσμος στον οποίο ζούμε και οι γεωπολιτικές πραγματικότητες να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε ούτε με την αριστερά ούτε με τη Λεπέν. Θα είχαμε ακριβώς την ίδια πολιτική.
Θέλω πολύ σύντομες απαντήσεις, γιατί βγαίνουμε εκτός χρόνου, γι' αυτό το λέω. Κατά τα άλλα, έχει ιδιαίτερο βάθος το ότι καταθέτεται και ο καθένας μπορεί να πάρει στη δική του οπτική αυτό που πιστεύει. Η πρώτη είναι από φίλο, στέλνει μήνυμα από το Twitter. Ρώτησε, σε παρακαλώ, λέει, τον κύριο Καλυβιώτη. Ό,τι και να κάνουν στη Γαλλία θα καταλήξουν σε μια κυβέρνηση, κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα θα ρίξει τις τιμές στη Γαλλία. Επεκτείνω, λέει, το ερώτημά μου. Το ίδιο πατατράκ πάνω σκάτω θα πάθουν τα περισσότερα κράτη, χωρίς να γίνεται κάτι για τους πολίτες. Άρα βλέπεις στο μέλλον ένα great reset, να το πω κι εγώ, λέει, ελληνικά, για το σύστημα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πόσο πιο γρήγορα τώρα μπορείτε να απαντήσετε, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα να το απαντήσω. Εάν δεν τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και δεν βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε αυτές τις κυρώσεις, οι οποίες πλήττουν και τη Ρωσία, αλλά φυσικά και την Ευρώπη, διότι φυσικά δεν φτάνει το φυσικό αέριο της Αμερικής, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς το έχουμε καταλάβει, οι θύνοντες δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Η Αμερική δεν περιορίζει. Δεν το γνωρίζω, αλλά Great Reset, μάλιστα, υπό την έννοια την οποία το θέτει ο φίλος, το Great Reset είναι ένας περίεργος όρος, ο οποίος έχει να κάνει με ένα Global Basic Income, δηλαδή ένα βασικό παγκόσμιο κατώτατο μισθό, και έχει να κάνει φυσικά και με μια προσέγγιση στην οποία περνάμε στα environmental και γενικότερα στις ταυτοτικές πολιτικές. Είναι μια έμπνευση ελιτίστικη η οποία έχει κατατεθεί από τον Davos και από τον κύριο Klaus Schwab, η οποία δεν ξέρω πόσο είναι ρεαλιστική, δηλαδή δυστυχώς αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια τα καταρρύπτει η πραγματικότητα. Μάλιστα. Μην επεκτείτε, θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό, πιστέψτε με. Άλλη ερώτηση για σας. Εκτιμάει, λέει ο φίλος ο Γιάννης, ο κύριος Καλυβιώτης, ότι η αντιπαράθεση των επόμενων ετών θα είναι από τη μία όσων υποστηρίζουν τη δομή εθνών κρατών με συνενώσεις σε μεγάλους οργανισμούς, αλλά ως έθνη κράτη, και απ' την άλλη εκείνου που υποστηρίζουν τις ολοκληρώσεις παγκόσμια με ταυτόχρονη υποχώρηση των εσωτερικών ταξικών αντιπαραθέσεων σε κάθε κράτος ως πελάτες καταναλωτές. Ναι, είναι η σύντομη απάντηση. Ναι, είναι η σύντομη απάντηση. Και ένα τελευταίο ερώτημα εδώ που μου κάνει ένας φίλος. Λέει, κύριε Καλυβιώτη, ειλικρινά θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη μπορεί να έρθει των περιστάσεων? Είναι θέμα προσώπων μόνο ή είναι και ένα θέμα οριστίας των πολιτικών τους? Λοιπόν, υπάρχει ένα ωραίο σχήμα, το οποίο υπάρχει και σε μιμίδιο στο ίντερνετ. Είναι η δύσκολη καιρή φτιάχνουν δυνατούς άντρες. Οι δυνατοί άντρες φτιάχνουν εύκολους καιρούς. Οι εύκολοι καιροί φτιάχνουν αδύναμους άντρες. Και οι αδύναμοι άντρες φτιάχνουν δύσκολους καιρούς. Τώρα λοιπόν είμαστε στην περίοδο των δύσκολων καιρών. Οι δύσκολοι καιροί φτιάχνουν, εντάξει δεν θέλω να πω μόνο άντρες, δυνατούς άντρες και γυναίκες, κάθετος ηγέτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για τα μελούμενα. Σε γενικές γραμμές όμως καταραίει το σχήμα της, πώς να το πω, ονειροπόλου παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή ότι θα μπορεί συνέχεια να παράγει με φθηνά εργατικά χέρια η Κίνα και να καταναλώνει η Δύση. Αναγκαστικά πρέπει πρώτον να οι χώρες της Δύσης, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κρίση, να έχουν αγροτική αυτάρκεια, να έχουν βιομηχανική αυτάρκεια, δηλαδή να έχουν μια βιομηχανική παραγωγική βάση. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει και είναι ένα τρομακτικό λάθος το να περιμένουμε μόνο από τα ESG funds και να είμαστε πρόθυμοι τους ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε δανεισμό, ενώ αυξάνει το χρέος μας ανά ΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μακροχρόνια λύση, είναι λύση για να επιβιώνουν οι επιμέρους κυβερνήσεις. Το μακρόπνο πλάνο είναι για όλες τις χώρες της Δύσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, να έχουν βιομηχανική βάση και αγροτική αυτάρκεια, ούτως ώστε τα μελούμενα που θα είναι η ενεργειακή κρίση δημιουργεί και επιστημιστική. Τα έχει πει πολύ ωραία και καλύτερα από μένα ο κύριος Αδαλής. Λοιπόν, όλο αυτό πρέπει να μπορείς να έχεις αυτάρκεια για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Ταυτόχρονα όμως θα μείνουν κομμάτια της παγκοσμιοποίησης στη ζωή μας. Δηλαδή δεν θα σταματήσει ένα τελάρο με ντομάτες να είναι πολύ πιο φθηνό από ένα μικρό τσιπ, έτσι. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Η τεχνολογία θα παραμείνει μέρος της ζωής μας. Μπορεί και παραπάνω από ό,τι πιστεύουμε. Όμως θα πρέπει και στα δύο ζητήματα να μπορούμε να παίζουμε μπάλα, για να το πω λαϊκά. Κύριε Καλυβιώτη, το μικροτσιπ στο τέλος δεν πειράζει, θα τρώμε εργαστηριακά.
Το εννοώ, μην γελάτε. Λέει ο φίλος ο Φώτης, μια ιστορική λεπτομέρεια στα όσα εξαιρετικά καταθέτει ο κύριος Καλυβιώτης. Το ιστορικό ρεπουμπλικανικό κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αβραάμ Λίνκολν, δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, κεντροδεξιά, τέρμα δεξιά κτλ. Της Ευρώπης. Το ιστορικό ρεπουμπλικανικό κόμμα, να υπενθυμίσω, λέει ο Φώτης, πολέμησε μαζί με τους κομμουνιστές στον Ισπανικό εμφύλιο, πλάι-πλάι απέναντι στον Φράνκο. Να τα λέμε αυτά. Μπορεί να σοκάρονται μερικοί, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, Φώτη, άμα το δεις και ιστορικά, τι ρόλο παίζαν σφυτίες οι δημοκρατικοί του Νότου, είναι σαφές αυτό που λες. Αλλά επειδή η ιστορία εξελίσσεται, πρέπει να σου πω και σένα ότι μπορεί να μην τα βάλουμε στα σχήματα της Ευρώπης, αλλά και οι ρεπουμπλικανοί και οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες πόρο απέχουν από τα ιστορικά τους στοιχεία και τους ηγέτες εκείνων των περίοδων. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ εκεί κρατάω μικρό καλάθι και για τους μεν και για τους δε. Δεν θα ξέρω αν θέλετε να πείτε, κύριε Καλυβιώτη. Σε γενικές γραμμές όμως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι, πλην ελάχιστον εξαιρέσεων και αιρέσεων όπως ήταν οι δύο Μπους, έτσι, γιατί ήταν αιρέσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στη βασική του ιδεολογική αρχή και πρακτική, είναι κατά της, πώς να το πούμε, κατά της παρέμβασης της Αμερικής, ούτως ώστε να το παίζει σερίφης η Αμερική στον κόσμο, προτάσσοντας ως πρόσχημα τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Έτσι, είναι περισσότερο απομονωτιστικό το κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγμα το οποίο πρέπει να το πιστώσουμε, και μπορεί να λέγανε Τραμπ ο πορτοκαλί άνθρωπος ο ακραίος, παρά τα αυτά, επί ημερών Τραμπ κανένας πόλεμος δεν ξεκίνησε, έτσι, την Αμερική. Αυτό να το θυμηθούμε. Ραφαήλ Καλυβιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο ως πολιτικό επιστήμονα, αλλά και ως πρόεδρο του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Καλημέρα, κύριε Καλυβιώτη, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.